Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, σήμερα φιλοξενούμενος του newshub.gr. Κύριε Μελετόπουλε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλή σας μέρα κύριε Δαμαβολίτη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πρόσφατα δημοσιεύσατε στην εφημερίδα Τα Νέα ένα άρθρο με τίτλο «Οι πρέσπες της Ουκρανίας». Θέσατε πολλά ερωτήματα, βάλετε πολλούς προβληματισμούς και αυτόματα ο αναγνώστης έκανε συγγερμούς με το ελληνικό παράδειγμα. Στο κείμενο σας βέβαια, επειδή κάνετε και ιστορικές αναδρομές και αναγωγές, καταδείξατε την επίτευξη του ακατόρθωτου σε πολλές περιπτώσεις όταν λαός και πολιτική τάξη ομονοήσουν και πάνε μπροστά. Αλλά θα θέλαμε κατά πρώτο να μας πείτε το παράδειγμα της Ουκρανίας, που για τους Ρώσους, γιατί με αυτό ξεκινάτε, για τους Ρώσους ήταν υπόθεση ημερών, ένα blitzkrieg όπως έλεγαν, και τελικά κατέληξε σε 18 μήνες να έχουμε εχθροπραξίες χωρίς να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δώστε μας μια πρώτη εικόνα σε αυτό. Κοιτάξτε, η ρωσοουκρανική επίθεση διανύει ήδη το δεύτερο χρόνο. Έχουν διαψευθεί όλα τα προγνωστικά. Όσοι προέβλεπαν κεραυνοβόλο προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, αυτό το blitzkrieg που είπατε, η επικράτηση της Ρωσίας σε λίγες εβδομάδες απαρτίθηκαν εκτρά. Η εισβολή έχει καταλήξει φιάσκο και εξελίσσεται σε ένα είδος ατέρμονο ρωσικό Βιετνάμ. Προσθέτω εδώ ότι η δυτική βοήθεια υπάρχει, είναι δεδομένη, αλλά για να προκληθεί η δυτική βοήθεια, πρέπει πρώτα οι ίδιοι Ουκρανοί να δηλώσουν ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν την πατρίδα τους, δεν πρόκειται να κάνουν συμβιβασμό, δεν πρόκειται να πάνε στη Χάγη, δεν πρόκειται να κάνουν διμερείς διαπραγματεύσεις, να προσφύγουν σε διαιτησία, αλλά θα υπερασπιστούν τη χώρα τους. Αφού λοιπόν προηγήθηκε η απόφαση των Ουκρανών, λαού και πολιτικής ηγεσίας, να αντισταθούν μέχρι τεσχάτων, ακολούθησε η δυτική βοήθεια, ακολούθησε η διάσπαση εσωτερική του ρωσικού μετόχου, όπου ο ένας μετά τον άλλον αποχωρούν από τη στήριξη του Πούτιν, ακολούθησε η κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης. Δηλαδή θέλω να πω ότι εφόσον οι Ουκρανοί έδωσαν το σήμα ότι δεν παραδιδόμεθα, δεν συζητούμε την εθνική μας κυριαρχία, ακολούθησαν όλα τα άλλα. Μην ξεχνάτε ότι και η ελληνική επανάσταση έτσι λειτουργήσε. Αφού λοιπόν το ελληνικό έθνος έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι θα πολεμήσει μέχρι τέλους για την ελευθερία του, άρχισε σιγά σιγά να μεταστρέφεται η αγγλική πολιτική πρώτα. Θα πάμε, κύριε Μελετόπουλε, θα πάμε και στο ελληνικό, στην ιστορική διαδρομή που έχετε παρουσιάσει και έχετε εντοπίσει μερικά σημεία, αλλά θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με αυτό, γιατί στο κείμενό σας εστιάζεται στην παρούσα κατάσταση και με τις συνθήκες που διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση. Μέσα σε αυτά βάζετε και το κομμάτι το ηθικό, ότι οι Ουκρανοί, ας πούμε, κατάφεραν ηθικά να εγκλωβίσουν τους Ρώσους, να δημιουργήσουν μια κακή εικόνα στο στρατόπεδο το ρωσικό και να πάρουν και τις δυτικές κοινωνίες μέσα από τον αγώνα τους. Κοιτάξτε, οι Ουκρανοί δεν πτωήθηκαν από το μέγεθος του ρωσικού κολοσσού. Δεν προσεχώρησαν σε καμία συζήτηση. Δεν υψώθηκαν στο εσωτερικό της Ουκρανίας φοβικές φωνές σύνεσης και λογικής σε εισαγωγικά. Δεν διατυπώθηκαν αντιμιλιταριστικές θέσεις. Δεν καταγγέλθηκε η εθνική άμυνα ως εθνικισμός. Έγινε απολύτως κατανοητό ότι τα έθνη επιβιώνουν όταν αντιστέκονται. Ενώ εξαλείφονται από το ιστορικό προσκήνιο όταν συζητούν τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Λοιπόν, αυτή η αδιάλακτη αντίσταση των Ουκρανών διεθνοποίησε το πρόβλημα, ενοχοποίησε τη ρωσική επίθεση, έσυρε την κοινή γνώμη προς το μέρος της Ουκρανίας, κινητοποίησε διεθνείς μηχανισμούς αρρωγής, χρηματοδότησης και φοδιασμού της Ουκρανικής άμυνας και κυρίως, φυσικά, οι Ουκρανοί κέρδισαν τις εντυπώσεις και εγκλώβησαν τη Ρωσία σε ένα ατέρμονο στρατηγικό αδιέξοδο που οδηγεί στην κατάρρευση της αυτοεικόνας των Ρώσων στο εσωτερικό της χώρας και της εικόνας της Ρωσίας στον κόσμο. Αυτό πέτυχαν, να εμφανιστούν πλέον οι Ουκρανοί ότι είναι, αν θέλετε, αυτοί που δεν δικαίονται, ενώ οι Ρώσοι είναι οι επιτιθέμενοι, οι εισβολείς, οι καταστροφείς ενός ξένου κράτους. Αυτή είναι η τεράστια πολιτική επιτυχία της Ουκρανικής αντίστασης. Το παράδειγμα το Ουκρανικό λέτε ότι ιστορικά τουλάχιστον είναι πολύ οικείο για τους Έλληνες
και έχετε εντοπίσει κάποια σημεία στην ιστορική διαδρομή την ελληνική, από το Μονόλαβέ, ας πούμε, των αρχαίων μέχρι το έπος του 40, και εστιάζεται ότι όταν λαός, ας πούμε, και άρχουσα τάξη αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο, ομονόησαν και πήραν γενναίες αποφάσεις. Γι' αυτό και πήραν τον καρπό της ελευθερίας. Για να του κάνουμε μια αναγωγή στο σήμερα. Σήμερα, αν κληθούν να πάρουν γενναίες αποφάσεις, προσέξτε, και κοινωνία και πολιτική τάξη, τι εκτιμάτε? Ακούστε, η σύγκριση Ουκρανίας προς Ρωσία είναι μια συντριπτική σύγκριση. Η Ρωσία είναι ένα κράτος που εκτείνεται από τη Βαλτική μέχρι τον Βερίγιο ποθμό. Η Ουκρανία είναι ένα μεσαίο κράτος στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα με την Τουρκία δεν έχουν αυτή την αναλογία. Δεν είναι η Ελλάδα ως προς την Τουρκία αυτό που είναι η Ουκρανία ως την Ρωσία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρή, εξοπλισμένη. Δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να φοβάται. Θα σας πω το εξής. Στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, όταν ο Περσικός Κολοσσός πραγματοποίησε την επίθεσή του, η Ελλάδα τι ήταν? Η Ελλάδα ήταν 5 πόλεις, ας πούμε, των 10.000 κατοίκων. Η Αθήνα, η Σπάρτη, η Κόρινθος, η Θήβα κτλ. Και όμως αυτές οι 5 πόλεις κατάλαβαν, μάλλον, ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν είναι η αντίσταση μέσα στις κάτω. Δεν πτωήθηκαν από το τερατώδες μέγεθος. Τώρα εμείς θα πτωηθούμε από την Τουρκία? Εδώ δεν πτωήθηκαν οι αρχαίοι Έλληνες από την Μυδική Αυτοκρατορία? Ενώ δεν πτωήθηκε, ας πούμε, ο Κολοκοτρώνης στη Θεμελιώδη στρατιά του Δράμαλη, ή ο Μεταξάς το 40 στην Ιταλία, που ήταν παγκόσμια υπερδύναμη τότε και είχε 3 εκατομμύρια λόγχες? Δεν έχουμε εμείς κανένα λόγο να συζητήσουμε με τους Τούρκους τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εάν οι Τούρκοι θέλουν να καταλάβουν το Αιγαίο, προσπαθήσουν. Θα πάθουν ισοδεκαπλάσιο αυτό που έπαθε η Ρωσία στην Ουκρανία. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν Έλληνες, ας πούμε, αρτογράφοι, πανεπιστημιακοί κτλ., που υπεραμείνονται μιας συμφωνίας με την Τουρκία. Συμφωνία για τι πράγμα? Πού είναι η διαφωνία μας? Την υφαλοκρατία να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, καμία αντίληψη. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συζητάμε για την αποστρατικοποίηση του Αιγαίου. Είμαστε κυρίαρχο κράτος ή δεν είμαστε? Ένα κυρίαρχο κράτος έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, να βάλει στα νησιά του Αιγαίου στρατό, κοτέτια, να μεταφέρει πληθυσμό, να κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Η κυριαρχία δεν αιρείται από καμία, ας πούμε, εξωτερική συνθήκη. Αυτά δεν τα περί τη συνθήκη τη, τι προβλέπει η συνθήκη του Μοντρέ κτλ. Έχουν πλήρως αποσαφινιστεί και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τους σημαντικούς διεθνολόγους διαθέτουμε. Δεν έχει καμία υποχρέωση η Ελλάδα να κάνει κάτι ενώ τη Τουρκία νομικά. Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Έχουμε την απόλυτη ευθύνη για το χώρο της ευθύνης μας, για τα νησιά μας και το Αιγαίο μας κτλ. Άρα η συζήτηση δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, άρα ανήκουμε σε έναν πανίσχυρο μηχανισμό γεωστρατηγικής ασφαλείας. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέλος του ΟΗΕ. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν ρήτρες στήριξης των μελών τους σε περίπτωση εξωτερικής απειλής. Επομένως, με τους Τούρκους να πάμε στο δικαστήριο για την υφαλοκρατία. Τελεία, full stop, όπως λένε οι Αμερικανοί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Απέναντίας όμως, θα μπορούσαμε εμείς να θέσουμε θέματα στα οποία υπάρχει ένταχο συζήτηση. Ας πούμε, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων στην Μικρά Ασία από τους Τούρκους. Ας πούμε, η μη εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης, το άρθρο 14 συγκεκριμένα, στην Ήπειρο και στην Τένεδο. Να συζητήσουμε τις αποζημιώσεις που δεν έχουν δώσει οι Τούρκοι για τους κατεστραμμένους Έλληνες ως Αγκαδιανό του 1955. Και κυρίως, κύριε Δημοπολίτη, οι Τούρκοι να αποχωρήσουν άμεσα από την Κύπρο, να αποσύρουν στρατεύματα επίκους, στρατεύματα κατοχής και επίκους, και να αποδώσουν το κατηχόμενο μέρος της Βόρειας Κύπρου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά είναι αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Που υπάρχει και καταδίκη γιατί το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει καταδίκη από τον ΟΗΕ. Εκατοντάδες καταδικασίες αποφάσεις, κύριε Δημοπολίτη. Αλλά λέμε τώρα τις βασικές, το 505, νομίζω, που μιλάει για εισβολή και κατοχή, και το έγκλημα πολέμου που είναι ο επικισμός. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν ενεργοποιούμε αυτές τις αποφάσεις. Ο ΟΗΕ έβγαλε αποφάσεις, όχι εμείς. Δεν είναι αποφάσεις της Ελληνικής Βουλής, είναι αποφάσεις του ΟΗΕ. Λοιπόν, αντί να προβάλλουμε όλα αυτά τα θέματα με την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι εισβολέας και κατέχει παράνομα τα βόρεια εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε να συζητήσουμε με τους Τούρκους τώρα, ξέρω εγώ, σύμφωνα με κάποιους, γιατί δεν λέω ότι αυτό είναι η επίσημη γραμμή. Κάποιοι λοιπόν υποστηρίζουν να συζητήσουμε με τους Τούρκους στο Αιγαίο.
τα νησιά μας, την αποστρατικοποίηση των νησιών μας, δηλαδή τα νησιά μας. Διότι εάν η Τουρκία επιβάλλει στην Ελλάδα την αποστρατικοποίηση των νησιών, τότε η Ελλάδα δεν ασκεί πλέον κυριαρχία. Τα νησιά, θέλω πάρα πολύ να τονίσω αυτό το σημείο για τους ακροατές, κύριε Δαμοπολίτη, ότι εάν η Τουρκία κατορθώσει με εκφοβισμό να επιβάλλει την αποστρατικοποίηση των νησιών μας, δεν ασκούμε πλέον κυριαρχία. Έχουμε φιλανδοποιηθεί. Είμαστε μια χώρα μειωμένης κυριαρχίας στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Άρα, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να διανοηθεί να σέσει σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου ή οτιδήποτε άλλο, ή την κυριαρχία νησιών, νησίδων κτλ. Δεν το πιστεύω. Είναι μια πράξη εθνικής μειοδοσίας. Τελεία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κοινή εκτίμηση με όλους τουλάχιστον που ειδικεύονται και έχουν μια σοβαρή άποψη πάνω στο θέμα. Τα θέλω τώρα της κοινωνίας, θεωρητικά τουλάχιστον, αντανακλώνται πάνω, ας πούμε, στην εκλογή, πάνω στην επιλογή που κάνουν στην πολιτική τάξη που θα τους κυβερνήσει και τα σχήματα ουσιαστικά, τα κυβερνητικά που βιώνουν μέσω των κομμάτων. Θεωρείτε ότι σε αυτές τις εκλογές, για να το φέρουμε και στο σήμερα, επειδή την Κυριακή έχουμε εκλογές, αυτό φάνηκε, δηλαδή τα θέματα άμυνας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να φωνές που ήταν κυρίως από την αριστερά, που παρουσίαζαν όλα αυτά που λέτε, ας πούμε, το θέμα της εθνικής ασφάλειας ως εθνικισμό, να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα? Είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίστηκε γιατί προέβαλε απόψεις απαράδεκτες. Είδα τώρα, διάβαζα μια δήλωση, όχι δήλωση, ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ευρωβουλευτές άλλων χωρών ζητούν από την Κομισιόν να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα για το ναυάγιο της Πύλου, στοχοποιώντας την Ελλάδα ως υπεύθυνη για το ναυάγιο. Ο κύριος Παπαδημούλης έσπευσε να ανεβάσει στο Twitter, ξέρω εγώ, μια δήλωση ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για το ναυάγιο. Ο κύριος Μουζάνος είπε ότι ο πράκτης του Εύρου είναι σαν το τείχος του Βερολίνου. Όλες αυτές λοιπόν οι ανοησίες, γιατί περί ανοησιών πρόκειται, λοιπόν, με την έννοια του στερετικού Α και του νοός, όλες αυτές λοιπόν οι ανοησίες φυσικά τρομοκράτησαν τον κόσμο. Οι Έλληνες θέλουν ασφάλεια. Θέλουν τα σύνορά τους να φυλάσσονται, θέλουν η χώρα τους να είναι ασφαλής και να υπάρχει έλεγχος στις μεταναστευτικές ροές. Θέλουν η χώρα τους να είναι η θέση να αντισταθεί εναντί οδήποτε επίδοξου εισβολέα. Θέλουν η χώρα τους να έχει αμυντικά συστήματα ισχυρά. Λοιπόν, όταν βγαίνει ένα κόμμα και όλα αυτά τα αποκαλεί λίγο εθνικισμό, σοβινισμό, ρατσισμό κτλ., αυτό το κόμμα θα φάει μαύρο. Και το έφαγε. Και παρακαλώ πάρα πολύ η κεντροαριστερά, που είναι μια μεγάλη παράταξη στην Ελλάδα και έχει πολύ σοβαρούς ανθρώπους, νομίζω ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί στη βάση του εθνικού συμφέροντος. Δηλαδή, άλλο θέμα να είσαι αριστερός, δηλαδή να υποστηρίζεις τα κοινωνικά ασθενέστερα στρώματα κτλ. Και άλλο πράγμα, με λύσα να επιτίθεσαι εναντίον της εθνικής ασφάλειας και να αποκαλείς το πατριωτισμό εθνικισμό και όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε. Και υπάρχει και άλλος κίνδυνος τώρα σε αυτό, γιατί όταν, όπως είπατε, οι σοβαροί άνθρωποι που έχουν μια κρίση δεν βγαίνουν να μιλήσουν και να διαμορφώσουν τάσεις σε ένα ιδεολογικό πεδίο, όπως να πούμε η κέντρο αριστερά, αυτόματα αφήνουν ένα κοινό το οποίο το εκμεταλλεύεται η άκρα δεξιά, όπως το βλέπουμε τώρα, γιατί υπάρχει μια άνοδος. Κοιτάξτε, η αριστερά, εγώ δεν αφισβητώ καθόλου τον πατριωτισμό του μέσου Έλληνα αριστερού. Καθόλου. Έχω γνωρίσει συγκλονιστικές φυσιογνωμίες στον χώρο της αριστεράς, οι οποίες πάλονταν από πατριωτισμό. Δεν τίθεται κανένα θέμα γι' αυτό. Αλλά κατόρθωσε σε αυτό το χώρο να αναδυθούν, ας πούμε, διάφορα ιδεολογικά, ας πούμε, στοιχεία, τα οποία προσπάθησαν, ας πούμε, να επιβάλλουν τον εθνομηδενισμό ως κυρίαρχη ιδεολογία σε αυτό το χώρο. Η αριστερά είχε να επιδείξει πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Γιατί αμφισβητεί κανείς τον πατριωτισμό, ξέρω εγώ, του Ηλία Ηλιού, ας πούμε, ή του κατά τη γνώμη μου σημαντικότερου σήμερα αριστερού διανοούμενου, τον Λαοκράτη Βάση. Αυτοί είναι υπερπατριώτες. Δεν καταλαβαίνω γιατί λοιπόν πρέπει η αριστερά να υφίσταται μια πολιτική έκφραση μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, έχουν στοχοποιήσει την έννοια της πατρίδας, του έθνους, της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής άμυνας. Είναι λάθος. Και τους οδήγησε στην πολιτική τους ζήτα. Πολύ καλά κάνετε και τα υπογραμμίζετε αυτά, γιατί δυστυχώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέτε δεν είναι η κυρίαρχη τάση, δυστυχώς.
Λοιπόν, πρέπει λοιπόν αυτός ο χώρος τώρα, που, γιατί φαντάζομαι ότι την Κυριακή θα υπάρξουν πολύ σοβαρές ανακατατάξεις σε αυτό το χώρο. Εντάξει, νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά από τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις θα αναθεωρήσει και τη δική του τη θέση σε αυτό το χώρο κτλ. Ας αναδειχθούν λοιπόν σε αυτό το χώρο δυνάμεις που να συνδυάζουν την κοινωνική δικαιοσύνη με τον πατριωτισμό. Αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι μια αριστερά δηλαδή. Αυτός ο συνδυασμός θα τους διασώσει πολιτικά. Δηλαδή ένα κόμμα αριστερό μεν, πατριωτικό δεν, θα έχει τεραστή απήχηση. Και αυτό ισχύει και για την αριστερά και για την κεντροαριστερά και για τη δεξιά θα ισχύει. Διότι και στη δεξιά έχουν παρεστρήσει τέτοια στοιχεία. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός ο τεράστιος χώρος που είναι κεντροδεξιά η λεγόμενη, που ξεκινάει από την ακροδεξιά και φτάνει μέχρι την κεντροαριστερά και είναι μάλλον ο μεγαλύτερος πολιτικός χώρος στην Ελλάδα, πρέπει και αυτός να παραμείνει αραγής την έννοια του εθνικού συμφέροντος. Και πολύ ορθά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε 100 φορές την προεκλογική στρατεία. Κάτι το οποίο τον δεσμεύει κιόλας. Τόνισε 100 φορές ότι δεν έχουμε με τους Τούρκους να συζητήσουμε τίποτα άλλο παρά μόνο την υφαλοκρότητα. Το είπε τόσες φορές που δεν μπορώ κι εγώ πια, ακόμη κι αν είμαι κακόπιστος, να θεωρήσω ότι υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή να μασύρει η επόμενη κυβέρνηση σε μια διαπραγμάτευση με τους Τούρκους. Το αποκλείω. Το αποκλείω. Και ο Ανδρουλάκης επίσης είπε ότι το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν μπορεί να δεχτεί πρέσβες του Αιγαίου. Άρα νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σκηνικό όπου τουλάχιστον τα κόμματα του κέντρου και της δεξιάς είναι σαφή στο θέμα της μη συζήτησης με τους Τούρκους των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και από εκεί και πέρα η αριστερά θα πρέπει να διδαχθεί από την ήττα της ότι το μένος με το οποίο αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, ο ρατσισμός με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους Έλληνες, διότι αυτός ο υπερβολικός αντιρατσισμός καταλήγει να γίνεται ρατσισμός κατά των Ελλήνων. Ο υπερβολικός αντιεθνικισμός καταλήγει να υπηρετεί ξένους εθνικισμούς. Αυτό πάθανε όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτό να τους γίνει μάθημα, να καταλάβουν ότι η εξαέρωσή τους η πολιτική οφείλεται στην κακή σχέση που έχουν με την πατρίδα τους και την ελληνική κοινωνία και κατά βάθος με τον εαυτό τους, κατά τη γνώμη μου, και να ανασυγκροτηθεί αυτός ο χώρος με άλλα πρόσωπα και άλλες προτεραιότητες και άλλες αξίες. Κύριε Μελιωτόπουλε, οδεύοντας προς το τέλος, θέλω να κλείσουμε, επειδή έχετε ένα συγγραφικό έργο, ασχολείστε με τα διεθνή, με τακτική αρθρογραφία, όλο αυτό που περιγράψατε στην Ελλάδα, αρκετοί συναδελφοί σας το παρατηρούν και στην Ευρώπη και στην Αμερική βέβαια, με την άνοδο του Τραμπ. Για να κλείσουμε με αυτό, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η παγκόσμια τάση σε αυτά τα δύο που είπατε, το θέμα της ασφάλειας του πολίτη και της ασφάλειας του κράτους. Κοιτάξτε, αυτά είναι τεράστια θέματα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εξαιρετικά ρευστή και μεταβατική περίοδο παγκοσμίως. Οι μεταναστευτικές ροές πιέζουν τον δυτικό κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη, κυρίως στην Νότια Ευρώπη. Και στην ουσία συμβαίνει κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί στην ιστορία πολλές φορές, να απειλούνται πολιτισμοί συγκροτημένοι από μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό είναι να παρασχεθεί στις υπανάπτυκτες χώρες ένα είδος αναπτυξιακής βοήθειας που μπορεί να σταματήσει τις εκροές πληθυσμών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρω εγώ το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και τα λοιπά βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Υπάρχει ξηραφή που καταστρέφει τους παραγωγικούς τους πόρους. Έτσι, από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Στην Αφρική το ίδιο. Αυξάνεται τρομακτικά ο πληθυσμός και μειώνονται, καταστρέφονται οι πόροι και σε αυτό παίζει τεράστιο ρόλο βέβαια και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Λοιπόν, μήπως λοιπόν θα έπρεπε ο δυτικός κόσμος που έχει χρήματα. Εντοπίζετε, γιατί πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση, εντοπίζετε κι εσείς ότι οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες είναι κάτι σημαντικό για το επόμενο διάστημα? Βέβαια. Και ο μόνος τρόπος είναι να υπάρχει πρώτον μια προστασία του, μια πολιτική προστασία του περιβάλλοντος αποτελεσματική, επίγουσα και συνολική. Και το δεύτερο είναι να στις χώρες που πλήττονται περισσότερο να υπάρξει βοήθεια. Αλλιώς θα ζήσουμε καταστάσεις αποκαλύψεως. Έχει λοιπόν σήμερα ο δυτικός κόσμος και την τεχνογνωσία και τα χρήματα για να το αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μελετόπουλε, για την ανάλυση σας και την παρουσία σας. Το μόνο που μένει είναι να ανανεώσουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ.